Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Συνολικά 1.300 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 55 χρόνων αφορά το νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης διάρκειας 24 μηνών που φέρει την υπογραφή τριών υπουργείων, συγκεκριμένα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, υπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση για την έναρξη προγράμματος στήριξης των ανέργων. Στόχος του προγράμματος προϋπολογισμού 31,2 εκατομμυρίων ευρώ είναι η δημιουργία συνολικά 1.300 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 χρόνων και άνω. Οφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 χρόνων, καθώς και οι άνεργοι άνω των 67 χρόνων και έως 74 χρόνων που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρό ανέργων των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Το ποσό επιχορήγησης αναοφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, μέλημά μας είναι να στηρίζουμε το εργατικό δυναμικό και να βρίσκουμε λύσεις. Μέσω αυτού του προγράμματος όχι μόνο στηρίζουμε τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά ενισχύουμε και τις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας. Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω, συμπλήρωσε η κυρία Μιχαηλίδου. Πάμε στο θέμα των αγροτών, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι η συζήτηση δεν θα γίνει με τα όπλα τους κατεβασμένα. Τα αγροτικά τρακτέρ από το μεσημέρι βρίσκονται στην πλατεία Δημαρχείου της Ρόδου. Οι αγρότες κατέβηκαν στη Ρόδο και θα μείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Τρεις αγρότες μίλησαν στην κάμερα του Αιγαίο TV και είπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ελάφια. Στην κάμερα μίλησαν κατά σειρά ο Ηλίας Λέργος, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Τσαμπίκος Καραγιάννης, που είναι και πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς. Εμάς το πρόβλημα μας το μεγάλο είναι τα ελάφια. 13 χρόνια οι άχρηστοι αυτοί όλοι που ασκούν εξουσία σε αυτό το νησί δεν είναι σε θέση να λύσουν τα προβλήματά μας. Δεν έχουμε όρεξη να κατεβαίνουμε κάθε 3 και 5 με τα τρακτέρ από την Απολακιά και από όλα τα χωριά. Ο αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί τρομακτικά, αλλά φταίτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί ποτέ δεν ασχοληθήκατε με το τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Έκαναν 100 μελέτες, μπορούν να μας πούν, ξέρουν, ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Ήρθαν και έκαναν ένα γελίο φράχτη ή γελίοι άνθρωποι. Ξόδεψαν τα χρήματα του δημοσίου αέρα. Και εμείς πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών όλης της Ελλάδας. Έχουμε τα ίδια αιτήματα με τους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα που θα συναντηθούν αύριο με τον Πρωθυπουργό και θέλουμε και εμείς να ασκήσουμε πίεση να ικανοποιηθούν. Και επιπλέον έχουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα των ελαφιών. Ξαναήμασταν εδώ το 22 για το ίδιο πρόβλημα και για τα ίδια προβλήματα. Μας υποσχέθηκε τότε η κυβέρνηση λύση και όλες οι εξαγγελίες του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και της κυβέρνησης ήταν κοροϊδία. Δεν δόθηκε καμία λύση. Είμαστε εξοργισμένοι. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα των ελαφιών, ο πρωτογενής τομέας της Ρόδου καταστρέφεται ολοσχερός. Και αυτοί οι λίγοι αγρότες που μείναμε θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε τις καλλιέργειές μας. Είμαι πρόεδρος σε ένα από τα πιο παραγωγικά χωριά της Ρόδου. Είμαι πρόεδρος σε ένα χωριό που ασχολείται αποκλειστικά με τη γεωργία. Συμπαραστέκομαι στους αγώνες των αγροτών μας, που είναι τα αιτήματα δίκαια. Όπως γνωρίζετε, το θέμα του ελαφιού απασχολεί τον αγροτικό τομέα εδώ και 15 χρόνια και λύση δεν δίνεται. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να έχει ήδη λυθεί πριν 10 χρόνια, δεν έχει λυθεί. Τώρα φτάσαμε στο απροχώρητο και επί ευκαιρία των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων των δίκαιων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε και οι αγρότες της Νοτιάς Ρόδου και όλοι στις Ρόδου, όπως βλέπετε, και άλλοι φορείς,
να έρθουμε να διαμαρτυρηθούμε πρωτίστως για τα ελάφια και, σε δεύτερο βαθμό για όλα τα, άλλα αιτήματα. Με τους αγρότες μίλησε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και δεσμεύτηκε να δοθούν λύσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπε, θα αναλάβουμε δράση. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα δηλώσουμε αναρμόδιοι. Θα είμαστε δίπλα σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ. Δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, πρωτογενή τομέα. Πολύ σωστά είπατε, Πρόεδρε. Ποιος αναλαμβάνει αντιδήμαρχο στο πρωτογενή τομέα? Ο Θωμάς ο Κώστας, νομίζω ότι δεν θα σας πω εγώ συστάσεις, να σας πω ποιος είναι. Είναι ένας από εσάς, είναι ένας άνθρωπος δικός σας και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε να μιλάμε στο θεωρητικό επίπεδο το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα ή τα ελάφια ή οτιδήποτε άλλο και να πάμε στην πράξη. Άρα αυτό που δεσμευόμαστε εδώ, αυτό που λέμε εδώ, είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος πια για να συζητάμε ακόμα και να μιλάμε στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρέπει να λάβουμε δράση και να κάνουμε πράξη όποια είναι αυτή η απόφαση που θα λάβουμε. Άρα, όπως σας είπα και πριν, δεσμεύομαι να φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα αιτήματά σας, θα τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιτέλους να πάρθουν αποφάσεις, όποιες και είναι αυτές, και να υλοποιηθούν. Γιατί νομίζω ότι μιλήσατε για 20 χρόνια προβλήματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο πια να χάσουμε ούτε μία μέρα. Και εδώ είμαστε και ως Δημοτική Αρχή και κοιτώντας όλους εσάς τα μάτια, να δούμε αν θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα δηλώσουμε σε κανέναν ότι είμαστε αναρμόδιοι. Γιατί αυτή η καραμέλα ότι δεν είναι αρμοδιότητα δικά μας, πηγαίνετε αλλού και κάνετε αλλού, σε εμάς όχι. Και σας λέω σε εμάς όχι, γιατί εμείς είμαστε όπως είστε κι εσείς. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένας από εσάς. Το πρόβλημα του αντιδημάρχου συνεργάτη μου, Θωμά Κώστα, είναι το πρόβλημα που έχετε κι εσείς ήδη. Άρα δεν γίνεται εδώ να αγαπήσουμε κάτι άλλο. Δεν είναι. Ακούστε με. Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν είναι για χειροκροτήματα. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα ποιο είναι. Και έχει να κάνει πια και με το οικονομικό θέμα, έχει να κάνει με εσάς, με την οικογένειά σας, με τα σπίτια σας και το μέλλον σας και θέμα επιβίωσης. Άρα, όταν συζητάμε για θέμα επιβίωσης και όταν συζητάμε για τέτοια σοβαρά θέματα, δεν είναι στιγμή για χειροκροτήματα. Χειροκροτήματα να το πετύχουμε, καταφέρουμε αυτό το οποίο ζητάτε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη και να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θα είμαστε δίπλα σας, όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Το έχετε ακούσει πολλά χρόνια. Αυτή η καραμέλα είμαστε δίπλα σας. Ξέρω ότι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λίγα λόγια, πάμε να κάνουμε πράξη αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτά που είναι στη δική μας αρμοδιότητα, αυτά που μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Αυτά που δεν μπορούμε, να κοιτάξουμε στα μέτρα, ας πούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Ξεκάθαρες κουβέντες. Από εδώ, από εκεί, μισά από εδώ, μισά από εκεί, δεν γίνεται δουλειά. Ανακοίνωση για τη σωρό άνθρα σε αποσύνθεση που βρέθηκε στη θάλασσα των Μπεύκων, εξέδωσε το λιμενικό. Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου από ιδιώτη αλιαία ότι υπάρχει σωρός αγνώστων λοιπόν στοιχείων σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στη θαλάσσια περιοχή Πεύκων της Ρόδου. Άμεσα στο σημείο μετέβη ναυαγοσυστικό σκάφος του λιμενικού όπου εντόπισε τη σωρό πιθανόν άντρα με ύψος περίπου 1,70 με 1,80 που έφερε υπολείμματα μπλούζας σκούρου χρώματος και γκρι εσόρουχο. Η σωρός ανασύρθηκε από το πλήρωμα του λιμενικού σκάφους και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων, γονείς και μαθητές ΑΜΕΑ για την επικείμενη, όπως φημολογείται, διακοπή λειτουργίας τριών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Με φέρετρο, πένθυμα ευατήρια, κηδιόχαρτα και κόκκινα τριαντάφυλλα βγήκαν στους δρόμους γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ΑΜΕΑ. Η απόφαση, όπως αναφέρει το thesnews.gr, αφορά το δεύτερο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, το ειδικό δημοτικό και το ειδικό νηπιαγωγείο. Στα τρία σχολεία φοιτούν συνολικά 75 μαθητές. Τα ειδικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στεγάζουν 56 παιδιά, 29 εκ των οποίων είναι καθυλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ενώ στο δημοτικό υπάρχουν 17 παιδιά και 3 στο νηπιαγωγείο. Η λειτουργία των σχολείων έχει παραταθεί έως τις 19 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε μέχρι τότε να βρεθεί κτίριο για να στεγάσει τους μαθητές ΣΑΜΕΑ. Οι γονείς ζητούν να υπάρξει άμεσα ένα κτίριο με αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις για τα παιδιά τους. Η πολιτική της κυβέρνησης αλλά και των τοπικών παραγόντων κινείται στην κατεύθυνση του ευτελισμού των
κοινωνικών, των λαϊκών αναγκών, ιδίως το πιο ευάλωτον, των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επικαλούμενη έλλειψη χώρων, έλλειψη κονδυλίων. Αν είναι δυνατόν σήμερα, που πραγματικά η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί σε πολύ μικρότερο χρόνο να καλύψει και τις κτηριακές ανάγκες όταν υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό, σπαραλιάζονται και τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση και των δασκάλων τους να επιτελέσουν το λειτουργήμα τους, το έργο τους. Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση έλλειψη δυνατοτήτων σε κτηριακά αποθέματα ή κονδύλια, όταν η κυβέρνηση με τις προτεραιότητες δείχνει ότι στέλνει στα σκουπίδια τις ανάγκες των παιδιών, των καθηγητών, των γονιών και ικανοποιεί τις ανάγκες με πολλά δισεκατομμύρια ανά πάσα στιγμή και όποτε χρειαστεί για τις δολοφονικές ανάγκες του νατοϊκού μηχανισμού. Και βέβαια πολλά κονδύλια τα οποία προσδιορίστηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Αυτή είναι η απέτηση και καμία ανοχή για όλα αυτά τα διλήμματα, τα επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά μόνο να παραπλανήσουν θέλουν τον κόσμο και να ακυρώσουν τις αγωνιστικές τους διαθέσεις. Δεν θα περάσει, θα συνεχίσει ο αγώνας μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες. Σύσκεψη εργασίας για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στη Ρόδο και το σχεδιασμό των πρωτοβουλειών για την άρση όλων των εμποδίων πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια υπό τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στη σύσκεψη μετήχαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς, ο διοικητής της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστος Ροηλός, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Σουκαλάς και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Σταύρος Τσιαντής. Για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας, ενώ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση θα συναυθεί προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με αντικείμενο την κάλυψη με πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο της υφιστάμενης υποδομής που στεγάζει το νοσοκομείο όσο και του νέου έργου προσθήκης στο υφιστάμενο κτίριο του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Από τα λόγια στην πράξη περνάμε με πολιτική βούληση και πραγματικό ενδιαφέρον. Ένα-ένα λύνουμε τα εμπόδια του παρελθόντος για να φτάσουμε στο στόχο της παροχής υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας στους νησιώτες μας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος. Ενώ ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παπάς τόνισε ότι για ζητήματα που μπαίνουν σε μια σειρά με προγραμματισμό και με σχεδιασμό, μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, είμαστε εδώ, όπως είπε ο κ. Παπάς. Η Ιωάννα Μαρίνου, υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δίωδος στη Ρόδο, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Δευτέρα, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί το κέντρο στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά, στα Νότια Δωδεκάνησα. Είμαστε 4 άτομα επιστημονικό προσωπικό και μια διοικητική υπάλληλος και καταφέρνουμε να επισκεπτόμαστε τα περισσότερα σχολεία στην περιοχή ευθύνης μας. Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστος ο λόγος που καλέσαμε σήμερα τα μέσα. Δεν είναι τουλάχιστον όπως άλλες φορές ευχάριστος για να ανακοινώσουμε κάποια δράση μας ή κάτι καινούριο που κάναμε ως Κέντρο Πρόληψης Δίωδος. Σήμερα είμαστε εδώ για να δημοσιοποιήσουμε προβλήματα και δυσκολίες που υπάρχουν στα κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτά όμως θα αναφερθεί ο συνάδελφος ο Σπύρος Στογιάννης, που είναι και αντιπρόεδρος στο Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Εγώ θέλω λίγο να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας το έργο του Κέντρου Πρόληψης Δίωδος. Η Δίωδος λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα από τα 72 κέντρα πρόληψης που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Κάθε περιφέρεια έχει 1-2 περίπου κέντρα πρόληψης. Σε ό,τι αφορά το δικό μας εδώ στη Ρόδο, με έδρα τη Ρόδο, έχουμε στην ευθύνη μας όλο το νότιο συγκρότημα Δωδεκανήσου, που σημαίνει Ρόδος και επιπλέον άλλα 5 νησιά. Και ουσιαστικά είμαστε 4 άνθρωποι στο επιστημονικό προσωπικό και μία διοικητική. Αυτοί λοιπόν οι 4 άνθρωποι χρειάζεται να εξυπηρετήσουμε όλα τα σχολεία των περιοχών που προαναφέρθηκα, όλους τους μαθητές, όλους τους γονείς, όλους τους εκπαιδευτικούς. Τα καταφέρνουμε. Φέτος είναι η πρώτη φορά που δυστυχώς τα αιτήματα από τα σχολεία είναι τόσα πολλά
που δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Δηλαδή, έχουμε κλείσει το πρόγραμμά μας μέχρι και τον Ιούνιο και έχουν μείνει δυστυχώς πολλά αιτήματα έξω από τον προγραμματισμό μας, γιατί δεν επαρκούμε ως προσωπικό. Το 2023 θα αναφερθώ έτσι πολύ λίγο απολογιστικά σε αριθμούς. Επισκεφτήκαμε σχεδόν όλα τα δημοτικά της πόλεως και από τις κοινότητες Παστίδα, Καλυθιές, Κρεμαστής, Γουρού, Φάνες, Σορονή, Αλισσός, Άλακο, Αφάντου και Έμπονα. Και πραγματοποιήσαμε 2 ώρες παρεμβάσεις σε 1.650 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, δεν θα αναφέρω πάλι σχολεία, ήταν όμως όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας περίπου, και 1.500 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πήραν μέρος στα προγράμματα της Διόδου. Ο κοινωνικός λειτουργός του Κέντρου Πρόληψης Δίωδος, Σπύρος Στογιάννης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, μίλησε για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και με το οποίο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει τα κέντρα πρόληψης πολύ σύντομα. Τώρα, όπως δήλωσε ο κύριος Στογιάννης, έχουμε ενημερωθεί ότι το νομοσχέδιο μας καταργεί και διακόπτει τη χρηματοδότηση. Δεν κληθήκαμε ποτέ να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Θα χάσουμε τη δουλειά μας και νομίζω ότι είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και στη ψυχική υγεία και στη μάχη κατά των εξαρτήσεων. Νομίζω ότι αυτό που βάζει η Ιωάννα είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω η δουλειά μας είναι αυτή που μας βγάζει προς τα έξω, και η αλήθεια είναι ότι όπου και αν πηγαίνουμε και επικοινωνούμε το ζήτημα αυτό, ότι πρόκειται πιθανώς να μας κλείσουν μέσα σε μια νύχτα, και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί, υποστηρικτικές, και η κοινότητα σίγουρα θα είναι στο πλάι μας. Αυτό τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω από τις επαφές που κάνουμε με τα σχολεία και με τους συλλόγους διδασκόντων. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τον Νοέμβριο έχουμε θορυβηθεί έντονα ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες και ως σωματείο πανελλαδικό, γιατί υπάρχει μια σειρά από διαρροές που αφορούν σε ένα νομοσχέδιο που αφορά στη ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις. Να πω εδώ ότι δεν είμαστε μόνο για τις εξαρτήσεις. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά και στη ψυχική υγεία, γιατί δουλεύουμε με τα παιδιά ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, δουλεύουμε ψυχοπροστατευτικούς παράγοντες που αφορούν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, αλλά και στο να μπορέσει κανείς να νιώσει ενδυναμωμένος ή ενδυναμωμένη. Οπότε, μας αφορά στο σύνολό του αυτό ουσιαστικά το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου που έχει διαρρεύσει, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας εμείς από διάφορες πλευρές και από επίσημους πολιτικούς φορείς ως διαρροή, μας καταργεί ουσιαστικά το νόμο κατά τον οποίο μας δίνει δυνατότητα να είμαστε επίσημοι φορείς πρόληψης πανελλαδικά και να μπορούμε να μπαίνουμε και να παρεμβαίνουμε μέσα στους χώρους όπως τα σχολεία και στις κοινότητες. Και επίσης διακόπτει με κάποιο τρόπο οριστικά την πάγια και ταχυτική χρηματοδότηση που έχει κερδιθεί μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Να πω εδώ ότι είμαστε μόλις 280 εργαζόμενοι. Θεωρώ πως το κόστος, το οποιοδήποτε οικονομικό, είναι αστείο μπροστά στη δουλειά που γίνεται. Και να πω ότι μιλάμε για μια συνολική επίθεση ουσιαστικά απέναντι στον κόσμο της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, γιατί συνομιλούμε καθημερινά και με το ΚΕΦΕΑ και με το 18 άνω και με το ΨΙΝΙ Α. Είμαστε κοντά με τα σωματεία αυτά. Πάμε ουσιαστικά σε ένα μοντέλο ασθενοκεντρικό, όπου ο χρήστης ή η χρήστρια είναι ένα δικό του ζήτημα πώς θα φύγει από την εξάρτηση και δεν αφορά την κοινότητα και την κοινωνία, σαν αποκρύπτουμε τις κοινωνικές συνθήκες που γεννούν την εξάρτηση. Οπότε και στο σύνολό του αυτό το νομοσχέδιο μας βρίσκει αντίθετους και επιστημονικά. Επίσης, θεωρώ πως το ότι δεν κληθήκαμε ποτέ να συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κληθήκαμε ως επιστημονικός, ως συνδικαλιστικός φορέας να συνομιλήσουμε με το Υπουργείο, αλλά εν μία νυχτή έχουμε μια σειρά από διαρροές που μάλιστα λειτουργούν και λίγο ως λαγός, με την έννοια ότι πότε προσθέτουν, πότε αφαιρούν κάτι για να δουν αντιδράσεις. Οπότε το ένα κομμάτι δεν είναι απλά να σώσουμε τη δουλειά μας και αυτό που γίνεται μέσα στο πεδίο, είναι ότι θεωρούμε ότι είμαστε χρήσιμοι και χρήσιμες μέσα στην κοινωνία για να προσφέρουμε, και θέλουμε να προσφέρουμε τον τρόπο και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τον τρόπο που κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δουλειά μέσα στην κοινότητα, και όχι απλά να μπούμε σε έναν οποιοδήποτε φορέα, αν αυτό προκύψει, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόταση ακόμα, ο οποίος ουσιαστικά θα μας βάλει να κάνουμε καμπάνιες, να κολλάμε αυτοκόλλητα και να κάνουμε ουσιαστικά για το θεαθήνε κάποιες δράσεις. Στη βελτίωση της εικόνας του τουριστικού λιμένα της Ρόδου εν ώψη της τουριστικής σεζόν και της προσωρινής βίζας σε τουρίστες από την Τουρκία, θα προχωρήσει το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου,
Βασίλης Βαγιανάκης με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, ετέθησαν τα θέματα των κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του λιμένα και των κατασχεμένων από το Τελωνείο οχημάτων. Σημειώνεται ότι τα κτίρια της αστυνομίας, του Τελωνείου και του Κηλικίου, που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, δεν ανήκουν ιδιοκτησιακά στο λιμενικό ταμείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Επίσης, ετέθηκε το θέμα της ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης για το διαβατηριακό έλεγχο, λόγω των επικείμενων από την Τουρκία αυξημένων αφίξεων. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς, που περιηγήθηκε στους χώρους του λιμένα, δεσμεύτηκε να παρέμβει ως προς την άμεση επίλυση των θεμάτων. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους απέναντι στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, οι φοιτητές δίνουν το επόμενο ραντεβού τους για συλλαλητήριο την 5η 15 Φεβρουαρίου στα Προπήλαια για 6η συνεχόμενη εβδομάδα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι βρισκόμαστε και σήμερα σε κινητοποίηση, αυτή τη φορά έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Όλες αυτές τις εβδομάδες που βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις, με μαζικές γενικές συνελεύσεις, με μεγάλα συλλαλητήρια, έχουμε ξεκαθαρίσει πως η πλειοψηφία των φοιτητών, αλλά και όλης της κοινωνίας, έχει απορρίψει μαζικά αυτό το νομοσχέδιο. Σήμερα που βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτούμε να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Απαιτούμε ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας να έρθει και να απαντήσει συγκεκριμένα στα δίκαια αιτήματά μας. Οι φοιτητές το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους. Αυτό τον αγώνα δεν πρόκειται να το σταματήσουμε μέχρι να ξεκαθαρίσουμε πως θα επιβάλλουμε τις δικές μας ανάγκες για δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία, για να μπορούμε να σπουδάζουμε όπως πρέπει το 2024, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς να αντιμετωπίζουμε την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις σπουδές μας. Είμαστε αποφασισμένοι και το τονίζουμε. Αυτό το νομοσχέδιο το έχουμε απορρίψει και απαιτούμε να μην περάσει. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε για απαντήσεις. Οι ερωτήσεις λοιπόν ποιες είναι που θέλετε να θέσετε στον Υπουργό? Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτο και κύριο είναι αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην κατατεθεί, να μην περάσει. Απαιτούμε συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας. Από αύξηση χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν για να καλυφθούν όλα τα κενά στα πανεπιστήμια και να μπορούμε να σπουδάζουμε απρόσκοπτα χωρίς εμπόδια, το να έχουν τα πτυχία μας αξία, να είναι μοναδική προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα και αντίστοιχα για μια σειρά άλλα μέτρα στήριξης που αφοράνε τους ουσιαστικούς φοιτητές, φοιτητές από την επαρχία κτλ. Για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό DSA για τον έλεγχο του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο στις παγκόσμιες μεγάλες πλατφόρμες μίλησε στο Sky ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο έλεγχος αυτός στοχεύει κυρίως στην αποτροπή των deepfakes απατών σε βάρος προσώπων εν όψη και των εκλογών αυτή τη χρονιά, εξήγησε ο Υφυπουργός. Διαβάσαμε ότι έρχεται ένας νόμος για τις απάτες ψηφιακές. Εμπλέκεστε εσείς, εμπλέκεται το Υπουργείο? Νόμος για απάτες ψηφιακές υπάρχει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα. Πρωτοσέλιδο του Σαββάτου της Καθημερινής, ότι έρχονται, θα παρακολουθούν τις μεγάλες πλατφόρμες, X, Instagram, Facebook. Μιλάτε για το DSA, το Digital Services Act. Για το? Υπάρχει ένας κανονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο DSA, μάλιστα, ή Digital Services Act, το οποίο είναι η άμυνα όλων μας, που μόνοι μας απέναντι στις παγκόσμιες πλατφόρμες, της Meta, ας πούμε, το YouTube, Google κλπ. Είμαστε κάπως αδύναμοι, όπως και να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι σύσσωμοι θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις πλατφόρμες. Ναι. Και κάθε φορά που υπάρχει μια παραβίαση της Ευρωπαϊκής Εθνικής Νομοθεσίας, ένας μηχανισμός πολύ γρήγορος επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών και παγκοσμίων πολύ μεγάλων πλατφορμών
θα μπορεί να επεμβαίνει για να κατεβαίνει άρα, το παράνομο Υπουργέ, περιεχόμενο. Αυτό θα γίνεται επέμβαση κράτους ή κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα μπορώ να είμαι κι εγώ μέλος, εάν παρατηρήσω κάτι στην πλατφόρμα, εσείς να καταγγείλω. Εσείς θα καταγγέλλετε, θα υπάρχει ένας national coordinator, δηλαδή ένας εθνικός συντονιστής, ο οποίος συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. Στη χώρα μας θα είναι η ΕΕΤ, Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Και αυτό αποσκοπεί κυρίως να μπει σε εφαρμογή τώρα που έχουμε εκλογές σχεδόν παντού στον πλανήτη, με τα λεγόμενα deepfakes. Τα deepfakes μπορεί να εμφανίσουν. Επειδή θα παίξει μεγάλο ρόλο, εσάς, να λέτε αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Βλάχος. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι και δωρεάν σε κάποιες περιπτώσεις να το δημιουργήσει. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οποιοσδήποτε, εφόσον το πρόσωπό σας και η φωνή σας είναι διαθέσιμο, ας πούμε, σε βίντεο του YouTube. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά συμβόλαια, πώς κινείται η διαδικασία με τη νέα αυτή ψηφιακή διαδικασία, αν προχωράει το πράγμα και αν έχει μπει και η Αθήνα όπως πρέπει στη διαδικασία. Οι ψηφιακές μεταβιβάσεις κινούνται μια χαρά. Όσοι από την 1η-1η έχουν μεταβιβάσει μέσω του akinita.gov.gr, έχουν μεταγραφεί πράξη τους σε μία μέρα. Αυτά τα έχουμε πει, προχωράει. Θα ενταχθεί και η τροποποίηση σύστασης σαν πράξη μέσα στο φάκελο και στη συνέχεια θα ενταχθούν και τα νομικά πρόσωπα, οι αποδοχές κληρονομιάς, οι δωρές και οι γονικές παροχές. Συνεργασία με την Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τον Όμιλο ΕΕΝΕΤ και την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο λιανεμπόριο», «Το νέο πλαίσιο για τις εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις», «Οι υποχρεώσεις προς το Εργάνη 2», με την εκδήλωση να πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα Γιώργος Καραγιάννης, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Η θεματολογία περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση του νέου πλαισίου εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και του Εργάνη 2 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωση χρόνου εργασίας και υπεροριών, οι νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων, προθεσμίες και πρόστιμα. Αυτά είναι τα θέματα. Τώρα για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου μέσω του email e.s.rodou@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 22 410 70 282. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.